Κύριε Πρωθυπουργέ, σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ως μέλος της ελληνικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, με F-16, όπου έχει έδρα την αεροπορική βάση της Σούδας, είναι χαρά μου να σας περιγράψω την επίδειξη δυνατοτήτων του F-16 Block 52+. Είμαι ο Σμηναγός Υπτάμενος Παπαδάκης Γεώργιος, μαζί με το Safety Observer, Σμηναγό Υπτάμενο Ανδρουλάκη Γεώργιο, και τον υπεύθυνο βιντεοσκόπης Σμηναγό Υπτάμενο Τζάλια Σωτήριο από το 115 Πτέρυγα Μάχης. Είναι τιμή μου να περιγράψω τη σημερινή επίδειξη που πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 73ης επετείου της Μάχης της Κρήτης. Ο υπτάμενος σημερινής επίδειξης είναι ο Σμηναγός Υπτάμενος Τράλης Σωτήρης, με περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη Α7 Corsair και F-16 Block 52+. Το αεροσκάφο σημερινή επίδειξη φέρει σύμμορφο στα εξαμένα καυσίμου, διαμόρφωση η οποία καθιστά την ελληνική ομάδα ω τη μοναδική demo team με F-16 παγκοσμίω που πραγματοποιεί την επίδειξη με αυτή τη διαμόρφωση. Το demo team τα τελευταία 4 χρόνια έχει δυναμική παρουσία σε αεροπορικέ επιδείξει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, προβάλλοντα την Ελλάδα και την πολεμική αεροπορία σε διεθνέ επίπεδο. Κυρίε και κύριοι, τώρα πάμε ζωντανά στο πιλωτήριο να ακούσουμε το χειριστή. Ζεύς 1, ο Ζεύς 3, πώς μας ακούς? 10-10-40. Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της ελληνικής ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, είναι τιμή και χαρά μας που βρισκόμαστε απόψε σε 73η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε την απόψινή επίδειξη σε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι υπέρτα το αγαθό, την ελευθερία τους. Ζεύς 2-1, είσοδος από δυτικά. Ζεύς 3, σήματος δικός σου. Ο υπτάμενος απογειώθηκε σήμερα από την 115 Πτέρυγα Μάχης. Τώρα τοποθετείται για να εξομοιώσει μια απογείωση και στη συνέχεια θα τραβήξει στο κατακόρυφο σε ένα κλασικό ελιγμό, το Cuban 8. Δείτε τώρα, καθώς ο υπτάμενος επανατοποθετεί το αεροσκάφος και θα επιδείξει την ικανότητα του F-16 να πετάει σε πολύ χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα. Καθώς θα περνάει από μπροστά σας, θα ταξιδεύει με 650 μίλια την ώρα, η οποία είναι μόλις το μισό της μέγιστης ταχύτητας του F-16 των 2 Μαχ. Καθώς επιστρέφει στο κέντρο επίδειξης, ο υπτάμενος θα επιταχύνει ρακδαία και θα εκτελέσει μια σειρά από περιστροφές του αεροσκάφους γύρω από το διαμήκει άξονά του, επιδεικνύοντας έτσι την εκπληκτική περιστροφική του ικανότητα. Κυρίες και κύριοι, από τα αριστερά σας, το F-16 και το τριπλό ρολ. Σε μια κλειστή αερομαχία, η δυνατότητα στροφής του αεροσκάφους είναι καθοριστική. Μπροστά σας θα στρέψει στιγμία και θα επιταχυνθεί σε μια κλειστή στροφή, πιέζοντας τον εαυτό του στο κάθισμα με δύναμη 9 φορές το βάρος του, ή όπως αποκαλούμε στην αεροπορική φρασολογία 9G.
Ο υπτάμενος τώρα θα σας επιδείξει τη δυνατότητα εκτέλεσης με ακρίβεια απότομων ελιγμών. Θα εκτελέσει μπροστά σας ένα ρολ 4 σημείων, σταματώντας κάθε 90 μοίρες περιστροφής. Προσέξτε την ακρίβεια με την οποία εκτελείται κάθε μεμονωμένη κίνηση. Από τα αριστερά σας, το F-16 και το ρολ 4 σημείων. Θα σας παρουσιάσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης του F-16, το οποίο το επιτρέπει να εκτελεί επιδέξεις ελιγμούς με μεγάλη ακρίβεια. Από τα δεξιά σας, το F-16 και η αιχμή του δόρατος. Καθώς μας πλησιάζει από τα αριστερά, ο χειριστής θα επιδοθεί σε σειρά ελιγμών που θα σας επιδείξουν την ικανότητα του F-16 να στρέφει κλειστά και να μένει απρόβλεπτο, ένα γνώρισμα που το βοηθά να επιβιώσει εναντίον απειλών, μιας και μπορεί γρήγορα να μεταβαίνει από οριζόντια σε κατακόρυφα μάχη. Κυρίες και κύριοι από τα αριστερά σας, οι δύο ξεχωριστοί ελιγμοί Falcon Tear και Shark's Tooth. Ο υπτάμενος τώρα επιβραδύνει το F-16 για μια διέλευση χαμηλής ταχύτητας με μεγάλη γωνία προσβολής. Καθώς το F-16 μπορεί να πετάξει με ταχύτητες μεγαλύτερες από την διπλάσια ταχύτητα του ήχου, μπορεί να πετάξει χωρίς κανένα πρόβλημα στον έλεγχό του και με πολύ μικρές ταχύτητες. Ο ελιγμός αυτός αναφέρεται στη μεγάλη γωνία προσβολής, όπου έχει τη δυνατότητα το αεροσκάφος να διατηρείται σε ευθεία οριζοντία πτήση. Ο σμιναγός Στράλης κρατάει το F-16 με στάση ανόδου 20 μοιρών και ταχύτητα μόλις 120 μιλίων την ώρα. Καθώς προσεγγίζει, μπορεί να δείτε τη μοναδική παραλλαγή Αιγαίου που έχει το F-16, η οποία είναι σχεδιασμένη να το καθιστά πιο δύσκολα ορατό από τον εχθρό. Όταν φτάσει μπροστά μας, ο υπτάμενος θα τοποθετήσει πλήρη μετάκαυση και θα επταχυνθεί σε μια σχεδόν κατακόρυφη άνοδο, επιδεικνύοντας έτσι την ξεχωριστή ικανότητα του κινητήρα του F-16 να υπερνικά το βάρος του σε ένα λιγμό ο οποίος ονομάζεται Master Climb. Παρακολουθήστε τώρα το αεροσκάφος καθώς προσεγγίζει για την ταχεία άνοδο, συνοδευόμενη από σειρικές περιστροφές γύρω από το διαμήκη άξονα του.
έλκοντας πίσω το χειριστήριο το F-16 στα ανέβα από τα 100 μέτρα στα 5 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Από τα δεξιά σας, το F-16 και το Victory Roll. Κυρίες και κύριοι, ο υπτάμενος έχει ξεκινήσει τη βήθησή του, καθώς προετοιμάζεται για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος μπροστά σας. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή τη διέλευση στους άντρες και τις γυναίκες από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, στις οικογένειές μας, καθώς και σε όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας. Και τώρα πίσω και δεξιά σας το F-16 Fighting Falcon. Και από τα αριστερά σας, η τελευταία διέλευση του σμιναγού Στράλι και του F-16 Fighting Falcon πριν την προσγείωσή του στην 115 πτέρυγα μάχης. Η αεροπορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα της χώρας μας, ενώ τα σύγχρονα μαχητικά της αεροσκάφη έχουν αυξήσει σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα. Εκ μέρους της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ελπίζουμε η σημερινή μας επίδειξη να σας εντυπωσίασε και να έγινε αντιληπτή η δυνατότητα ελιγμών του F-16 Fighting Falcon.